Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Σέντερ, είναι η εκπομπή επί της ουσίας που ασχολείται για άλλη μια φορά με τις επιπτώσεις του κορονοϊού στη ζωή μας και πιο συγκεκριμένα στην αγορά, στις επιχειρήσεις που στενάζουν σε αυτό το δεύτερο lockdown, στις επιχειρήσεις που δεν ξέρουν πόσες από αυτές θα σταθεί δυνατό να ξανανοίξουν όταν αρθεί το lockdown. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τιμή να μιλούμε με τρεις ανθρώπους της αγοράς, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργο Καβαθά. Χαίρετε κύριε Καβαθά. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τον Μάρκο Δέμπα, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας. Καλησπέρα μου σε όλους τους καλούς συναδέλφους και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν σήμερα. Και τον Βασίλη Λεμονίδη, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας. Καλησπέρα κύριε Σπιτσέρη, σε εσάς, στους τηλεθεατές σας, στον φίλο πρόεδρο κύριο Καβαθά και στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου τον Μάρκο Δέμπα. Και να ξεκινήσουμε κύριε Καβαθά με μια πρώτη εκτίμηση για το πότε θα λήξει αυτό το lockdown. Γιατί διαβάζοντας κανείς τις δηλώσεις του υφυπουργού του κύριου Καραθανάση, είπε ότι θέμα ημερών είναι να μάθουμε πότε έρε το lockdown. Μπορεί κανείς βάσιμα να υποθέσει ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το lockdown θα έρθει την 30 Νοέμβρη κατά τα γραφάς, δηλαδή σύμφωνα με την αρχική απόφαση της κυβέρνησης. Τι λέτε, τι λένε οι εκτιμήσεις και οι δικές σας πληροφορίες? Κοιτάξτε, καταρχάς να καλησπερίσω τους συναδέλφους, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και να σας πω ότι νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο για τον οποιονδήποτε και πολύ περισσότερο κατά τη δική μου άποψη για τους κυβερνητικούς να βγαίνουν καθημερινά και να λένε μία ημερομηνία η οποία δεν βοηθάει σε τίποτα τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες, απλά τους δημιουργεί μεγαλύτερα άγχη και μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που πιθανόν πιστεύουν οι ίδιοι ότι θα λύσουν λέγοντας μία ημερομηνία ως χρησμό πλέον, διότι μόνο ως χρησμός μπορεί να εκλειφθεί, διότι έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται, είναι καθημερινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Κύριε Καβαθά, απλά να επισημάνουμε ότι η είδηση της ημέρας δεν αφορά την αγορά, που φυσικά είναι η είδηση όλων αυτών των τελευταίων μηνών. Είναι το γεγονός ότι οι κλίνες μεθ στη Βόρεια Ελλάδα είναι καλυμμένες κατά 99%. Είναι για πολλωστή φορά που ένα πρόβλημα της οικονομίας, για πρώτη φορά μάλλον παγκοσμίως, που ένα πρόβλημα της οικονομίας παίζεται τόσο πολύ στις κλίνες των μεθ στα νοσοκομεία και το καθεξής. Κύριε Σπιτσέρη, το βασικότερο απ' όλα, κατά τη δική μου άποψη, είναι ότι πρέπει να δούμε το θέμα το υγειονομικό και το θέμα της υγειονομικής κρίσης. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στα όρια του. Αναφερθήκατε άλλωστε και σε πληρότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας. Θα πρέπει να λύσουμε αυτό το μεγάλο θέμα και στη συνέχεια με πολύ νυφαλιότητα να δούμε το άνοιγμα της αγοράς, μιας αγοράς η οποία έχει υποστεί ένα πρώτο lockdown 2,5 μηνών, ακολούθησε μια κακή επανεκκίνηση της οικονομίας, το έχω ξαναπεί και στο σταθμό σας, με μείωση μεσοσταθμικά της τάξης του 46%, και βέβαια ένα δεύτερο lockdown που φέρνει τις επιχειρήσεις μπροστά στο φάσμα του λουκέτου, ένα μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικότητας, παρά τα όποια μέτρα, περιορισμένα κατά την άποψή μας, έχει λάβει η κυβέρνηση για να στηρίξει την πραγματική οικονομία, είναι μπροστά στο φάσμα του λουκέτου. Και θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί στην επαναλειτουργία της αγοράς, διότι αυτό που κατά την άποψή μου θα παίξει καθοριστικό ρόλο δεν θα είναι η ημερομηνία, αλλά οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα λάβουμε υπόψη μας οι επιχειρήσεις για να ανοίξουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα ακούσαμε για το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου μέσω της τηλεπαραγγελίας. Αυτό αφορά το 7% των εμπορικών καταστημάτων που έχουν e-shop, διότι ή αφορά τα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες αλυσίδες οι οποίες θα κερδίσουν ακόμα και στην επαναλειτουργία της αγοράς. Πρέπει να δούμε το θέμα της εστίασης. Αν η εστίαση είναι να ανοίξει και να ξανακλείσει μετά από 10-15 μέρες μέσα από μία λογική ακορντεόν,
αντιλαμβάνεται κάποιος ότι σε επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης από την οποία και προέρχομαι, αυτό μόνο δυσμενή επιπτώσεις μπορεί να έχει στην ίδια την επιχείρηση. Και εκεί θα πρέπει να δούμε και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Εάν λειτουργήσει παραδείγματος χάρη η εστίαση στο 30% της δυναμικότητάς της, είναι σαν να λειτουργεί με αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί σίγουρα θα έχουμε μεγαλύτερη ζημία από το όποιο όφελος. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, να συνδιαμορφώσουμε πολιτικές σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπούμε σε μια λειτουργία που θα είναι και βιώσιμη και ταυτόχρονα και ασφαλής. Μάλιστα. Κύριε Δέμπα, το ερώτημα είναι το εξής. Έχετε σε όλο αυτό το διάστημα, υπάρχει μια διελκυστίδα, φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά. Ο επιχειρηματικός κόσμος διεκδικεί, η πολιτεία δίνει κάποια, εξαγγέλει κάποια μέτρα, τα θέτει σε εφαρμογή, τα οποία άλλοτε ικανοποιούν περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και είναι απολύτως λογικό αυτό να συμβαίνει. Πείτε μου όμως, συνολικά μέχρι τώρα, τα μέτρα στήριξης που η πολιτεία εφάρμοσε στην αγορά, τα βρίσκεται ικανοποιητικά έστω εν μέρη ή υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών των επιχειρήσεων? Καταρχήν, να πούμε ότι και εμείς ως εκπρόσωποι της αγοράς, επειδή είπατε τη λέξη διεκδικούμε, νομίζω ότι διεκδικούμε όχι αδίκως. Αυτή τη στιγμή η αγορά δεν έχει κλείσει εξαιτίας απόφασης κάποιας επιχείρησης ή ενός επιχειρηματία, έχει κλείσει με κρατική απόφαση. Και έχει κλείσει καλώς, θα λέγαμε, στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε όλοι μας να κρατηθούμε υγιείς, να αντέξει το σύστημα υγείας και πραγματικά να βγούμε αλόβητοι από πλευράς υγείας σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Όταν όμως οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο πρώτο κλείσιμο του Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, με πολύ χαμηλούς τζίρους στη συνέχεια όταν έγινε η προσπάθεια να ανοίξουμε και δουλέψαμε, θα λέγαμε, σε πολύ χαμηλά ποσοστά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και ερχόμαστε πάλι σήμερα για ένα δεύτερο κλείσιμο της αγοράς, που από την αρχή το λέγαμε ότι ένα δεύτερο κλείσιμο θα είναι ιδιαίτερα καταστροφικό. Επομένως, οι διεκδικήσεις του επιχειρηματία, του επαγγελματία της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης είναι, νομίζω, στα πλαίσια της επιβίωσής τους και πραγματικά της δυνατότητας να ανταπεξέλθουν και να ανακάμψουν στη συνέχεια. Στο ερώτημά σας, επομένως, εάν τα μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει και έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, θα λέγαμε ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε δει έτσι λίγο συνοπτικά, ένα πολύ μεγάλο μέρος ουσιαστικά επικεντρώνεται στην μετάθεση, στην αναβολή κάποιων πληρωμών για ουσιαστικά τον Μάρτιο του 2021. Έχουν γίνει αναστολές πληρωμών για φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς επίσης και κάποιες τράπεζες, λίγο το τραπεζικό σύστημα τουλάχιστον μέχρι 31 Δωδεκάτου, έχει δείξει κάποιες αναστολές δανείων και πληρωμών. Έχουμε το πρόγραμμα της γέφυρας που για πληττόμενες, για κλειστές επιχειρήσεις, τουλάχιστον για 9 μήνες θα πληρωθούν οι δόσεις μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή που ουσιαστικά θεωρώ είναι το μόνο μέτρο μέχρι σήμερα που έχει έρθει ουσιαστικά να δώσει ενίσχυση στην ρευστότητα των επιχειρήσεων, με το σκεπτικό βέβαια ότι το 50% θα επιστραφεί στη συνέχεια πίσω. Και φυσικά και την μη επιστρεπτέα που έχουν ξεκινήσει οι περιφέρειες ανά την χώρα για τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Και φυσικά τα επιδόματα που έχουν δοθεί στους εργαζόμενους, στους ανέργους και στα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτά εν συνόψη θα ήταν τα μέτρα, θα έλεγα, που μέχρι τώρα έχουμε δει. Η απάντηση είναι με σαφήνεια όχι, δεν είναι αρκετά αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι σήμερα, γιατί δεν έχει φτάσει ουσιαστική βοήθεια, ουσιαστική ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη ραχοκοκαλιά, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κύριε Δέμπα, προφανώς στιγμή έχετε ανοιχτές τις κεραίες και βλέπετε τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
Αν σας ρωτούσα αν τα μέτρα είναι ικανοποιητικά σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των επιχειρήσεων στις άλλες χώρες, ποια θα ήταν η απάντησή σας? Κοιτάξτε, η κάθε χώρα ανάλογα με τις δυνατότητες που διαθέτει, τις οικονομικές δυνατότητες ναι, που διαθέτει, υπάρχει μια, ένα δεν μπορούμε σύγκριση. Να συγκριθούμε με τη Γερμανία ή την Ιταλία ή τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε και χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης, γίνονται οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Το ζητούμενο είναι ότι οι ανάγκες αυτή τη στιγμή των επιχειρήσεων, όταν λέμε ότι περίπου 35 δις, που ίσως να είναι και 40 στο τέλος της χρονιάς, θα είναι το ποσό το οποίο θα έχει χαθεί από την οικονομία μας μέσα σε αυτό το οχτάμινο, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει χαθεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τις επιχειρήσεις μας. Αυτό σημαίνει ότι έχει φύγει ζεστό χρήμα, έχει φύγει τζίρος από τις επιχειρήσεις, το οποίο το ερώτημα είναι πώς και πότε θα καλυφθεί. Μιλάμε ότι θα έχουμε μία ύφεση πάνω από το 10% φέτος, με μία προοπτική ανάκαμψης στο 4,5%. Άρα ούτε το 50% της φετινής ύφεσης θα μπορέσουμε να καλύψουμε του χρόνου. Όταν θα ανοίξει η επιχείρηση, θα βρει πάλι κάτω από το τραπέζι, κάτω από το γραφείο της εισόδου, θα βρει λογαριασμούς, θα βρει το ηλεκτρικό, θα βρει τα ενοίκια μπροστά του, έστω και που είναι το 60%, θα βρει τις τραπεζικές υποχρεώσεις, θα δει την εφορία, θα δει το ΕΦΚΑ, ένφια και ούτω καθεξής. Αυτά πώς θα καλυφθούν? Με τα 2.000 ευρώ της μη επιστρεπτέας ή με τις 5-10.000 της επιστρεπτέας? Άρα σας απαντώ ότι αυτή τη στιγμή χρειάζονται γενναιόδωρες, θα λέγαμε, και πολύ δυναμικές αποφάσεις από την κυβέρνηση, έτσι ώστε η ανάγκη της κάθε επιχείρησης να εκτιμηθεί, να αξιολογηθεί και πραγματικά η κάθε επιχείρηση να λάβει αυτό το οποίο χρειάζεται για να επιζήσει. Σήμερα αυτά τα 2 ή τα 4 ή τα 5 χιλιάρικα είναι για να επιβιώσει ο επιχειρηματίας, για να βιοποριστεί και στη συνέχεια χρειάζεται το κεφάλαιο κίνησης για να μπορέσει να ανοίξει και να λειτουργήσει την επιχείρησή του. Αλλιώς, όπως πολύ σωστά είπε ο αγαπητός ο κ. Καβαθάς, θα έχουμε χιλιάδες λουκέτα και μια αύξηση της ανεργίας που θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για την οικονομία και για την κοινωνία. Κύριε Λεμονίδη, τα τελευταία χρόνια γίνονται αλλαγές τεκτονικές στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Στην εποχή των capital controls το 2015, ξαφνικά οι Έλληνες αναγκάστηκαν, υποχρεώθηκαν να χρησιμοποιήσουν πολύ περισσότερο από ό,τι έκαναν μέχρι τότε τις κάρτες, πιστωτικές και αποταμιευτικές. Στο πρώτο lockdown είδαμε το ηλεκτρονικό εμπόριο να εκτινάσεται στα ύψη και τώρα στο δεύτερο lockdown βλέπουμε ότι αυτή η τάση αρχίζει να εμπεδώνεται, να αποκτά ρίζες, θα λέγαμε. Με αυτά τα δεδομένα, πόσο δυσχερής γίνεται η κατάσταση, το τοπίο στη μετά-COVID εποχή για τις επιχειρήσεις τις δικές σας? Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το επιχειρήν αλλά και το εμπόριο είναι ένας οργανισμός ο οποίος μεταλλάσσεται, εξελίσσεται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες. Θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια αυτά που έχουμε ζήσει ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματικά είναι πρωτόγνωρα, είναι 4 μνημόνια, είναι τα capital controls, όπως πολύ σωστά είπατε. Έχει γίνει όντως η μετατόπιση προς το πλαστικό χρήμα, γι' αυτό και η χρήση μέσω των BOS είναι πλέον σχεδόν ο μισός ετήσιος τζίρος. Όπως επίσης και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και συνεχώς αυξάνονται οι πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Γι' αυτό και πολλές από τις στεγασμένες και από τα φυσικά καταστήματα έχουν προχωρήσει στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, δηλαδή τα λεγόμενα ISO. Από εκεί και μετά θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι όπως είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση στην οποία ζούμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό, δηλαδή μετά το Μάρτιο, δηλαδή το πρώτο lockdown, θα πρέπει να είναι από την πλευρά της κυβέρνησης πρωτόγνωρες και οι λύσεις. Μέχρι τώρα οι λύσεις δεν είναι πρωτόγνωρες, δεν είναι αυτές οι οποίες μπορούν να αποκαλέσουν μια επιχείρηση, μια μικρομεσαία επιχείρηση βιώσιμη. Εμείς, κύριε Σπιτσέρη, όλα αυτά τα χρόνια που διατηρούμε τις επιχειρήσεις μας, δεν ζητήσαμε ποτέ βοήθεια και ποτέ ελεημοσύνη από το κράτος. Ποτέ από καμία κυβέρνηση δεν ζητήσαμε ελεημοσύνη. Αυτό που λέμε τώρα είναι το εξής πάρα πολύ απλό.
Όταν μια επιχείρηση αναγκάζεται μέσα στο 2020 να εργαστεί και να δουλέψει μόνο 9 μήνες και καλώς σε χώρο των πραγμάτων να μπορέσουμε να ανοίξουμε μέσα στο Δεκέμβριο, σημαίνει ότι έχει 9 μήνες να γεμίσει με έσοδα το ταμείο, αλλά 12 μήνες να πληρώσει υποχρεώσεις. Οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις, όπως πολύ σωστά είπε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, οι οποίες απλά φορολογικά και ασφαλιστικά μπορούν να ανασταλούν, όπως επίσης και σε επίπεδο τραπεζών, απλά αναστέλλονται, δεν διαγράφονται. Εμείς αυτό που πρέπει τώρα να ζητήσουμε μετά το δεύτερο καταστροφικό lockdown είναι η διαγραφή πολλών υποχρεώσεων. Είναι η αναστολή και η απαλλαγή από διάφορα τέλη, είτε είναι δημοτικά είτε είναι σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο. Θα πρέπει τα δημοτικά εργαλεία τα οποία μέχρι τώρα έχουν δοθεί να δοθούν ακόμη πιο γενναία. Η τέταρτη επιστρεπτέα ξεκίνησε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει μετά το δεύτερο αυτό, ξαναλέω, καταστροφικό lockdown. Η πρώτη επιστρεπτέα προκαταβολή, μην ξεχνάμε και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Καβαθάς, άφησε έξω 200.000 επιχειρήσεις. Το 20% του επιχειρήν, οι αυτοαπασχολούμενοι, η πάρα πολύ μικρή επιχείρηση, η ατομική επιχείρηση, έμεινε έξω από την πρώτη επιστρεπτέα προκαταβολή. Επίσης, υπάρχουν θέματα με τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία δεν είναι τόσο ευέλικτος ώστε να προχωρήσει γρήγορα και να μπορέσει να γεμίσει με τα ταμεία των επιχειρήσεών μας με χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα, όσο πήγαινε, μειωνόταν η κερδοφορία μας. Μπορούσαμε όμως και αντέχαμε. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε καν για κερδοφορία. Και όσοι γνωρίζουν από οικονομικά, έστω και λίγο, θα πρέπει να ξέρουν ότι μια βιώσιμη επιχείρηση πρέπει να αποσκοπεί στο κέρδος. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την επιβίωσή μας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την ελάχιστη, αυτή που επιζητούμε, τη ρευστότητα. Η ρευστότητα, εφόσον είμαστε κλειστά, δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι μηδέν τα έσοδα. Η ρευστότητα μπορεί να υπάρξει μόνο εάν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία τουλάχιστον να μην περνάνε μέσα από τις τράπεζες, διότι όλοι έχουμε γίνει δέκτες παραπώνουν από πάρα πολλούς επιχειρηματίες συναδέλφους, οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν στο τραπεζικό σύστημα, ακόμα και αυτή τη στιγμή που ζούμε μια οικονομική πολεμική κατάσταση και δεν μπόρεσαν να μπουν. Οπότε θα πρέπει να είναι χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα δοθούν εκτός τραπεζών, εύκολα, ευέλικτα, ούτως ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποπληρώσουν κάποιες από τις συσσωρευμένες τους υποχρεώσεις. Κύριε Καβαθά, εγώ θα επιμείνω στο ερώτημα που έθεσα στον κύριο Δέμπα, αλλά που αποφάσισε να μην το απαντήσει. Κατανοητό. Είναι όντως δύσκολες οι καταστάσεις και δεν είναι και εύκολο. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Ωστόσο, σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα, που είναι παγκόσμιο σε κάθε περίπτωση, πώς αλήθεια αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά τον επιχειρηματικό τομέα σε άλλες χώρες και πώς στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, κύριε Σπιτσέρη, είναι σαφές ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν σε σχέση και με τη δυνατότητα της κάθε χώρας. Ναι, όπως σωστά το είπε και ο κύριος Δέμπας. Συνάδελφοί μου στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή και στην Πορτογαλία ακόμα, ενδεχόμενα να πήραν περισσότερη στήριξη σε ρευστότητα από ό,τι έχουν πάρει εμείς. Το μεγάλο κομβικό πρόβλημα όμως για μας είναι ότι έχουμε 4 συστημικές τράπεζες οι οποίες είναι ουσιαστικά εκτός πραγματικότητας, ενώ έχουν πάρει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μια χρηματοδότηση 50 περίπου και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν έχουν δώσει στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, ουσιαστικά τίποτα. Σε αυτό το σύνολο των χρημάτων που έχουν πάρει, μέσα από τα προγράμματα ΤΕΠΗΚ 2 και το εγκαιδωτικό, έχουν δώσει, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, σε 5.300 περίπου επιχειρήσεις, 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να μιλάμε σε ένα εύρος επιχειρήσεων 700.000. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε κάτω του 10% των επιχειρήσεων που έχουμε πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα σε ό,τι αφορά τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα. Είναι ανάγκη λοιπόν αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι. Αφενός, και το έχουμε βάλει ως ΓΕΣΕΒΕ στο τραπέζι εδώ και ένα μήνα περίπου, χρειάζεται άμεσα να καταστρώσουμε ένα σχέδιο σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στην κατεύθυνση του κουρέματος του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει φτάσει στα 234 δισεκατομμύρια ευρώ.
Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πολύ σωστά έβαλε και ο κύριος Λεμονίδης και ο κύριος Δέμπας. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δούλεψαν είναι ένα. Το εξής ένα. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Με τα προβλήματα του πρώτου και του δεύτερου και του τρίτου κύκλου της επιστρεπτέας, έχουμε τώρα ένα τέταρτο κύκλο που για πρώτη φορά το 50% είναι επιδοτούμενο από την πλευρά της πολιτείας, αλλά δεν είναι ικανό ταυτόχρονα να λύσει τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Διότι μία επιχείρηση η οποία έχει κλείσει με κρατική εντολή, αλλά και μία επιχείρηση η οποία είναι στους πληττόμενους, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την λέλαπα των υποχρεώσεων που έχει και έχει συσσωρεύσει μέχρι τώρα. Διότι είμαστε στον 12ο μήνα κοντεύουμε και από αυτούς τους μήνες, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίμηνο, αν θέλετε τους 2,5 πρώτους μήνες, μετά η αγορά έπεσε, οι δείκτες της οικονομίας κατέρευσαν. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μέτρα που να αφορούν το κούρεμα των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν, γιατί μέχρι τώρα με τις αναστολές πληρωμών το μόνο που κάνουμε είναι να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Το πήγαμε και το Μάη και το Μάη πάλι εδώ θα είμαστε, εάν δεν πάρουμε μέτρα ουσιαστικά να στηρίξουμε, να ξαναπάμε το πρόβλημα λίγο πιο πίσω. Δεν λύνεται. Ούτε το κράτος και το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και οι τράπεζες πρόκειται να πάρουν χρήματα από πτωχευμένες επιχειρήσεις. Διότι προς τα εκεί κατευθυνόμαστε. Σε πτωχευμένες επιχειρήσεις. Σήμερα πληρώθηκαν περίπου 70.000 συνάδελφοί μου την επιστρεπτέα του τέταρτου κύκλου. Ξεχνάμε όμως ότι η μόνη αναστολή υποχρεώσεων ήταν το ΦΠΑ του Νοεμβρίου, που ΦΠΑ οι μικρές επιχειρήσεις το Νοέμβριο δεν καταβάλουν. Καταβάλουν μόνο οι έχοντες τρίτης κατηγορίας βιβλία. Άρα δεν αφορά το σύνολο, αλλά ένα πολύ μικρό μέρος της επιχειρηματικότητας, της μικρομεσαίας, μικρής και πολύ μικρής. Τέλος του μήνα δεν έχει ανασταλεί η πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Δεν έχει ανασταλεί η πληρωμή της δόσεως του έμφυα. Έρχομαστε τον Δεκέμβριο, εάν ανοίξουμε, ας κρατάμε και μικρό καλάθι στο εάν, αλλά αν ανοίξουμε θα πρέπει να καταβάλουμε 2 μισθούς μέσα στον Δεκέμβριο. Το μισθοδοσία του μηνός και το δώρο Χριστουγέννων με ποινική ρήτρα σε ό,τι αφορά τη μη καταβολή του στις 21 Δεκεμβρίου. Από ποιο κεφάλαιο θα αντληθούν αυτά τα χρήματα? Και βέβαια δεν μιλάω ότι στο τέλος του χρόνου έχουμε όλοι μας να καταβάλουμε τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία μας τα έστειλαν, αλλά δεν μας είπαν από πού θα βρούμε τα χρήματα να τα πληρώσουμε. Άρα χρειαζόμαστε μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης, στήριξη των επιχειρήσεων για την ανάταξή τους. Διαφορετικά, οι μικρές επιχειρήσεις, και κλείνω με αυτό την τοποθέτησή μου, απασχολούν το 57% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 9 άτομα προσωπικό. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενους. Αυτούς θα πρέπει να διαχειριστούν η κυβέρνηση, εάν δεν στηρίξει τις επιχειρήσεις τώρα. Κύριε Δέμπα, τα τελευταία χρόνια κουραστήκαμε να ακούμε αυτό που λέει ο κύριος Καβαθάς και να μην συμβαίνει τελικά. Ότι δεν έχουμε τράπεζες. Ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν παίζουν τον ρόλο τους και ότι δεν είναι δυνατόν φυσικά μια οικονομία στον 21ο αιώνα να σταθεί χωρίς τραπεζικό σύστημα. Οι ελληνικές τράπεζες, οι συστημικές τράπεζες αναχρηματοδοτήθηκαν, ξανά αναχρηματοδοτήθηκαν, αλλά το ρόλο τους δεν τον παίζουν. Μήπως θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια μια αναπτυξιακή τράπεζα, ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο ξανά και ξανά, ή τουλάχιστον μια από τις συστημικές τράπεζες να λειτουργήσει ως τέτοια? Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή την τελευταία δεκαετία, όλοι εμείς οι μικροί, οι μεσαίοι, τα βάζουμε με το τραπεζικό σύστημα, αλλά κάθε φορά και με την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί μάλλον δεν θέλει να τα σπάσει με το τραπεζικό σύστημα, θα το πούμε έτσι απλά, και κάποιοι τις χαϊδεύουν τις τραπεζές μας όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ προσωπικά το είχα πει κάποια στιγμή και δημόσια και μάλιστα παρεξηγήθηκα από κάποιους φίλους τραπεζικούς, όχι τραπεζίτες, λέγοντας ότι απ' έξω θα ήταν καλύτερα να γράφατε σουβλατζίδικο. Γιατί το ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξει η τράπεζα, το να δίνει χρήμα, να χρηματοδοτεί επενδυτικά σχέδια για να αναπτυχθεί η οικονομία μας,
δεν μπορούν να τον παίξουν. Μήπως αδικεί τα σουβλατζίδικα, γιατί τα σουβλατζίδικα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη εξωστρέφεια από ό,τι οι τράπεζες, έτσι. Και με μεγαλύτερη φιλικότητα και εξυπηρέτηση. Οι φίλοι μας, οι οποίοι ασχολούνται με αυτόν τον κλάδο, πραγματικά είναι πιο φιλικοί και πιο εξυπηρετικοί σε κάθε τους βήμα. Δυστυχώς όμως οι τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια, παρά τη μεγάλη βοήθεια που έχουν δεχτεί, δεν έχουν καταλάβει τον ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξουν. Επομένως, φυσικά θα έπρεπε εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια, να είχε δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ας το έλεγα, όχι μόνο ένα τραπεζικό. Ήδη ξέρουμε ότι ψηφίστηκε το περιβόητο πρόγραμμα για τις μικροπιστώσεις μέσα από σχήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί και έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους εκτός τραπεζικού συστήματος. Γνωρίζω ότι και η επιμελητήρια των Αθηνών, για παράδειγμα, έχει εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια, αλλά ακόμα αυτό το σχήμα δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί. Έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα δίνουν περίπου μέχρι 25.000 ευρώ μικροπιστώσεις, μακάρι να είναι και περισσότερο, έτσι ώστε εκτός του τραπεζικού συστήματος και των όρων των οποίων θέτουν οι τράπεζες, θα μπορούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, έστω ένα μικρό ποσό, να μπορέσουν να αντλήσουν με καλύτερους όρους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Επομένως, μπορούν να δημιουργηθούν τα εργαλεία που θα έρθουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις πραγματικά σε αυτή τη φάση να κρατηθούν ζωντανές. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο τον κύριο Καβαθά ότι αυτή τη στιγμή συσσωρεύεται ένα τσουνάμι υποχρεώσεων. Ένα τσουνάμι υποχρεώσεων που δημιουργεί μια νέα γενιά υπερχρεωμένων σιγά σιγά επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στις αρχές ή στα μέσα του επόμενου χρόνου, όταν θα έρθει να πληρώσουμε, την ώρα που θα έρθει να πληρώσουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Επομένως, και η πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι και που σήμερα θα λέγαμε γίνεται ακόμα πιο ανοιχτά, θα λέγαμε δεδηλωμένη, είναι ότι θα πρέπει να δούμε πραγματικά ένα σχεδιασμό κουρέματος με τις πραγματικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης, αυτού του ιδιωτικού χρέους, το οποίο συνεχώς μεγενθύνεται και θα πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορούν να το ξεπεράσουν οι επιχειρήσεις. Και θα είναι καλύτερα να προλάβουμε τώρα κάτι παρά στη συνέχεια που θα είναι αργά και θα έχουν χρεοκοπήσει οι επιχειρήσεις και από εκεί και πέρα δεν θα μπορεί κανείς να εισπράξει και τίποτα. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τον κύριο Λεμονίδη και το ερώτημα πώς αλήθεια μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου, καθώς έχουν προμηθευτεί εμπόρευμα το οποίο ακόμη δεν έχουν διαθέσει, το οποίο είναι απίθανο να προλάβουν να το διαθέσουν και να είναι σε θέση με τον όποιο τζίρο μετά από εκτόσεις, προσφορές, υπερπροσφορές, να συνεχίζουν να στέκονται στην αγορά. Είναι ερωτήματα τα οποία απλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθούν ή πολύ απλά δεν έχουν απάντηση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στη συζήτηση, προσπαθώντας να αποτυπώσουμε ποια είναι η κατάσταση στην αγορά μετά το δεύτερο αυτό lockdown, το οποίο τύπης λήγει την 30η Νοεμβρίου. Δεν ξέρει κανείς πότε ακριβώς θα λήξει, ούτε ξέρει φυσικά πώς θα λήξει και με ποιον τρόπο θα τεθεί ξανά σε λειτουργία η αγορά. Κύριε Λεμονίδη, σας θυμάμαι, τα συζητούσαμε από κοντά εκεί, με τη λήξη του πρώτου lockdown, που μου λέγατε ότι και οι δειγματισμοί των αντιπροσώπων των διαφόρων εταιριών γίνονται σε αυτή την περίοδο δύσκολα σε δωμάτια ξενοδοχείων, με τα γνωστά περιοριστικά μέτρα, όλα ήταν δύσκολα. Τέλος πάντων, έγιναν δειγματισμοί, πήρατε προϊόντα, δεν τα δώσατε το καλοκαίρι τα καλοκαιρινά προϊόντα, γιατί τελικά η κίνηση η τουριστική ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Μπήκατε στη διαδικασία, πήρατε εμπόρευμα εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Πριν καλά ξεκινήσετε να το διαθέτετε, έγινε το δεύτερο lockdown. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έχετε δώσει χρήματα, έχετε στόκ εμπόρευμα το οποίο
κάποια στιγμή θα το ξεπουλήσετε όσο για να αποκτήσετε μια κάποια ρευστότητα. Κατά πόσο εύκολο είναι μετά αυτές οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να παραμένουν στην αγορά και να έρθει η ώρα να αγοράσουν το εμπόρευμα για το καλοκαίρι, ας πούμε, για την θερινή περίοδο 2021. Πάρα πολύ σωστά είπατε ότι όντως το εμπόρευμα του Μαρτίου και του Απριλίου έχει μείνει ως τώρα αδιάθετο. Από εκεί και μετά μπήκαμε σε μια περίοδο Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, όπου η τζίρη μας ήταν, ενώ τα περασμένα χρόνια ήταν οι καλύτεροι μήνες, ήταν τζίρη οι οποίοι ήταν, αγγίζανε και το 50% σε πτώση τζίρου. Από εκεί και μετά μπαίνουμε σε ένα μήνα Νοέμβριο που επίσης ήταν ένας από τους καλούς μήνες πέρσι και πρόπερσι, γιατί υπήρχε και το εκλογικό 15ήμερο, αλλά υπήρχε και η Black Friday. Θα απολέσουμε εκ νέου εισόδημα, αλλά και θα έχουμε επίσης και άλλο εμπόρευμα, το οποίο θα μείνει αδιάθετο. Ξέρετε, στο εμπόριο και στο λιανεμπόριο, επειδή δεν είναι ούτε υπηρεσίες αλλά ούτε θέμα εστίασης, είμαστε ένας κλάδος κατά τον οποίο το εμπόρευμά μας είναι και το οξυγόνο της κάθε επιχείρησης. Όταν αυτό το οξυγόνο όχι μειώνεται αλλά εκμηδενίζεται, εξυπακούεται ότι δεν θα έχουμε και την ανάλογη ρευστότητα, εξυπακούεται ότι δεν θα έχουμε και την ανάλογη δύναμη για να μπορούμε να υποστηρίξουμε την επόμενη σεζόν. Διότι εμείς τα εμπορεύματά μας 6 μήνες πριν τα παραγγέλνουμε και την περίοδο κατά την οποία μιλάμε για τον Μάρτιο, είναι η περίοδος κατά την οποία δεχόμαστε όλους τους προμηθευτές μας και γίνονται όλες οι συνεργασίες. Συνεργασίες οι οποίες κατά το πρώτο lockdown, αλλά και γενικότερα κατά όλη αυτή την περίοδο την οποία διανύουμε, έχουν γίνει απόλυτα δυσχερείς, διότι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας προμηθεύουν τα εμπορεύματα και μπορούσαν να μας πιστώνουν για να μπορούν να μας φέρουν τα εμπορεύματα αυτά, έχουν μπει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, γιατί είναι και μεγαλύτερα καράβια, να το πω έτσι, από ό,τι είμαστε εμείς. Οπότε μια μεγάλη επιχείρηση σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερες φουρτούνες και εξυπακούεται ότι θα δημιουργηθούν αλυσιδωτά προβλήματα, διότι στο εμπόριο όλοι μας είμαστε μια αλυσίδα. Δεν είμαστε ξεχωριστά κομμάτια και αυτή η αλυσίδα έχει κρίκους που είναι όλοι ενωμένοι. Όταν διαραγεί ο ένας κρίκος, αυτό έχει αλυσιδωτές συνέπειες και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει στον τελευταίο κρίκο που είμαστε εμείς, όπου θα πρέπει να έχουμε στις προθήκες των καταστημάτων μας τα εμπορεύματα, αλλά δυστυχώς δυσκολευόμαστε, πραγματικά αδυνατούμε και να μπορέσουμε να έχουμε το ανάλογο εμπόρευμα στις προθήκες μας, αλλά και να κάνουμε τις ανάλογες συνεργασίες για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι δύσκολη η κατάσταση και δυστυχώς, εάν απολέσουμε και το εισόδημα του Δεκεμβρίου, πολύ φοβάμαι ότι, ξαναλέω, οι επιχειρήσεις οι οποίες έστω και λίγο θα μπορούσαν να αντέξουν, θα πάψουν να είναι βιώσιμες. Η ανασφάλεια αυτή τη στιγμή είναι συνώνυμο της επιχειρηματικής. Για κάτι που είχατε πει και για πιο μπροστά, σίγουρα θα έπρεπε το Μάρτιο, όπου ο ασθενής που λέγεται έμπορος ήταν ακόμη σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι τώρα που είναι στην εντατική, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, θα μπορούσαν να δοθούν λύσεις με πολύ λιγότερα και πολύ μικρότερα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή, πλέον στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, είναι ίσως δύσκολο ό,τι χρηματοδοτικό εργαλείο και να βρεθεί να μπορέσει να αποπληρώσει οποιοδήποτε επιχειρηματίας όλες τις ισορρευμένες του υποχρεώσεις. Κύριε Καβαθά, πέραν της ιδιότητας του Προέδρου της ΓΕΣΡΕ, προέρχεστε και από τον τομέα της εστίασης. Και υπάρχει και μία ανακοίνωση, μία εκτίμηση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΡΕ ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις της εστίασης είναι πολύ πιθανό να μην ξανανοίξει. Πώς το βλέπετε, αλήθεια, τι μπορεί να συμβεί στην εστίαση? Σίγουρα από το πρώτο lockdown κάποιες επιχειρήσεις δεν ξανά άνοιξαν, αλλά τι μπορεί να δούμε όταν θα έρθει η ώρα της άρσης του lockdown? Πρέπει να τονίσω ότι στη φάση που βρισκόμαστε ο κίνδυνος για λουκέτα στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης ίσως είναι και αυξητικός. Δηλαδή ξεπερνάει το μία στις τρεις επιχειρήσεις. Έχουν βρεθεί όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου στο κόκκινο πλέον. Υπάρχει μία βεβαιότητα για τον επόμενο μήνα, για την λειτουργία των επιχειρήσεων.
και την ακόμα και στη λειτουργία να δούμε για την ψυχολογία του κόσμου, των καταναλωτών. Σωστά το λέτε. Κύριε Καβαθά, εγώ σας λέω ότι λειτουργούν τα καταστήματα. Ποιος καταναλωτής ελαφρά, έτσι άνετα θα βγει και θα κυκλοφορήσει αυτό, όπως άλλοτε. Ακριβώς αυτό, σε αυτό εστιάζομαι, στο ότι ακόμα και αν πάμε σε επαναλειτουργία του κλάδου, θα είναι πάρα πολύ περιορισμένος η προσέλευση των πελατών. Διότι αντιλαμβάνεστε πλέον είμαστε στους εσωτερικούς χώρους, άρα ο κόσμος θα έχει κάποιες επιφυλάξεις στο να βγει και να διασκεδάσει. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι σε όλο αυτό το διάστημα έχει χαθεί και ένα μεγάλο μέρος της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και προέχουν άλλες δαπάνες από την εστίαση και τη διασκέδαση. Για το σύνολο της οικονομίας μιλάω. Θα πρέπει η εστίαση να αντιμετωπιστεί ως μια ειδική περίπτωση, ακόμα και από τα τελευταία στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου η εστίαση ήταν μειωμένος ο κύκλος της μεσοσταθμικά στο 57%, 11 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τη μέση πτώση του κύκλου εργασιών. Και το τρίτο τρίμηνο που συμπεριλαμβάνει και τον Ιούλιο-Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, μήνες κατεξοχήν τουριστικούς, που η εστίαση ακολουθώντας τον τουρισμό έκανε ένα μεγάλο κομμάτι του κύκλου εργασιών της, έχει μεσοσταθμικά μείωση 51% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Άρα είναι ο κλάδος εκείνος που θεωρείται πρωταθλητής στη μείωση του κύκλου εργασιών. Είναι εντάσσεως εργασίας, απασχολεί 330.000 εργαζόμενους, είναι αλληλένδετα δεμένος με όλους τους τομείς και την κλάδους της οικονομίας, ξεκινώντας από τον πρωτογενή και φτάνοντας μέχρι τον τριτογενή τομέα, συμπαρασύρει κλάδους ισχυρούς της ελληνικής οικονομίας, από την αγροτική χνοτροφική παραγωγή, από τη βιοτεχνία βιομηχανία τροφίμων, από την βιοτεχνία και βιομηχανία κατασκευών, αλλά και κλάδους των υπηρεσιών. Άρα θα μπορούσα με ασφάλεια να μιλάω ότι αφορά περισσότερους από 1.000.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, και αυτό έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Η ίδια η εστίαση έχει χάσει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών. Κύκλος εργασιών ο οποίος δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Δεν γίνεται να αναπληρωθεί. Αντιλαμβάνομαι και το άγχος και το φόβο των συναδέλφων του εμπορίου, οι οποίοι έχουν μείνει με τις παραγγελίες που έχουν κάνει, εάν έχουν μπορέσει και τις έχουν εξοφλήσει ή έχουν μείνει με υποχρεώσεις οικονομικές απέναντι στους προμηθευτές τους, και χάνοντας τη σεζόν και τη χειμερινή, αντιλαμβάνεστε ότι και οι έμποροι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Άρα τα μέτρα θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα, κατά την άποψή μου, κατά κλάδο, τον κλάδο που έχει υποστεί συνέπειες. Παραδείγματος χάρη, ο κλάδος του εμπορίου έχει υποστεί συνέπειες και ακόμα και ως αποτέλεσμα της μειωμένης τουριστικής περιόδου της οποίας ζήσαμε. Η Καβάλα και η ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι του τουριστικού προϊόντος, που σημαίνει ότι η επιπτώση δεν είναι μόνο στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στους χώρους διασκέδασης, αλλά έχει σίγουρα φέρει επιπτώσεις και στο εμπόριο, στο λιανικό εμπόριο, το οποίο είναι ένα κομμάτι της οικονομίας μεγάλο, απασχολεί περισσότερους από 250.000 εργαζόμενους, έχει μια τεράστια προστιθέμενη αξία, και χρειάζεται να δούμε υπό αυτό το πρίσμα του στοχευμένων δράσεων για να στηρίξουμε τους κλάδους της οικονομίας που έχουν τα περισσότερα προβλήματα και διατηρούν και τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίζονται από το οικονομικό επιτελείο στη λήψη των όποιων αποφάσεων, οι οποίες κυρίως στο εμπαρόδο δεν μπορούν να παίρνονται χωρίς την παρουσία μας. Και δεν εννοώ ότι την παρουσία μας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Εννοώ σε μια διαβούλευση ουσιαστική
που θα είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι παραγωγικοί φορείς, τόσο η ΕΣΕ που εκπροσωπεί το εμπόριο, όσο και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών και Εμπόρων, μπορούν να καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις και θέσεις που αφορούν και τα οικονομικά μέτρα και ταυτόχρονα μπορούν να δώσουν και τις προτάσεις τους για τα υγειονομικά πρωτόκολλα στην κατεύθυνση της ασφαλούς λειτουργίας αλλά και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Κύριε Δέμπα, αυτό που λέει ο κύριος Καβαδάς είναι ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση μπορεί να παίρνει τα όποια μέτρα μπορεί ή δεν μπορεί, περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιητικά, αλλά δεν τα παίρνει σε μια διαρκή συνεργασία με τους ανθρώπους της αγοράς. Τα επιμελητήρια είναι οι σύμβουλοι της πολιτείας σε αυτού του είδους τα ζητήματα. Μέχρι τώρα είστε ικανοποιημένοι από το ρόλο σας, από την σημασία δηλαδή που δίνουν οι κυβερνώντες κατά την λήψη των μέτρων που κρίνουν ότι πρέπει να πάρουν για την αγορά, σας δίνουν ρόλο, συμβουλεύονται τα επιμελητήρια, λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις που καταθέτετε κατά καιρούς? Κοιτάξτε, δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια τα επιμελητήρια βλέπουμε να μην είναι τα ισότιμα μέλη και οι θεσμικοί φορείς, σύμβουλοι της πολιτείας. Κατά καιρούς ζητάνε την επίσημη διαβούλευση με την εκάστοτε κυβέρνηση και τα εκάστοτε υπουργούς και υπουργεία, αλλά επί της ουσίας καταθέτουμε τις προτάσεις μας, κάποιες από αυτές γίνονται δεχτές, κάποιες άλλες δεν εισακούονται, αλλά θα έλεγα ότι αυτό που συναντάμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου πραγματικά τα επιμελητήρια είναι η σύμβουλη για την επιχειρηματικότητα και το οποιοδήποτε νομοσχέδιο, μικρό ή μεγάλο, πρόκειται να θεσμοθετηθεί που θα έχει σχέση με την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις, πάντοτε υπάρχουν τα επιμελητήρια της εκάστοτε χώρας όπου πραγματικά δηλώνουν συγκεκριμένες προτάσεις, διαβουλεύονται μαζί με τις κυβερνήσεις και συναποφασίζουν για πράγματα και θέματα που έχουν σχέση με το επιχειρήν. Δυστυχώς στη χώρα μας αυτό, κύριε Σπιτσέρη, δεν το βλέπουμε να υλοποιείται όπως εμείς θα επιθυμούσαμε. Έτσι και στη δεδομένη στιγμή, αν και βέβαια ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, βλέπουμε να έχουμε θύματα εξαιτίας της πανδημίας και βλέπουμε ταυτόχρονα να έχουμε μια κλειστή οικονομία όπου δεν λειτουργεί τίποτα. Πρέπει επομένως η κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση πραγματικά να δει το ρόλο των επιμελητηρίων και όχι μόνο, είναι η ΓΕΣΕΒΕ, είναι η ΕΣΕΕ, είναι δηλαδή και τα δευτεροβάθμια όργανα και φορείς και οργανισμοί που έχουν εξίσου πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτό ακριβώς το κομμάτι θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η ίδια η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο μεταφέρουμε εμείς δεν είναι προσωπικές μας μόνο εκτιμήσεις και απόψεις. Είναι αυτό το οποίο ακούμε καθημερινά από την οικονομία, από την κοινωνία, την επιχειρηματική. Περπατάμε στους δρόμους, μιλάμε με ανθρώπους, μας έρχονται μηνύματα που έχουν σχέση με τον επαγγελματία της περιοχής μας και όχι μόνο. Και αυτό το κομμάτι μεταφέρουμε και μέσα από αυτές τις συζητήσεις μας έρχονται και προτάσεις. Δεν είναι μόνο να λέμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και πιθανόν τα γνωρίζουν και οι κυβερνώντες. Το θέμα είναι το να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή και να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. Άρα εκτιμώ ότι έχει πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες συγκυρίες και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει αποδεκτό είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε και το αναπτυξιακό μοντέλο πλέον της χώρας μας. Δεν είναι δυνατόν η περιοχή μας να στηρίζεται μονομερώς, για παράδειγμα, στον τουρισμό και στην παροχή υπηρεσίας και να έχουμε εγκαταλείψει και τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση σε πολύ χαμηλά, ως πολλές φορές ανύπαρκτα ποσοστά, ενώ έχουμε ιδιαίτερα θετικά στοιχεία. Άρα, πέραν όλων των άλλων, είναι μια χρυσή ευκαιρία, από τη στιγμή μάλιστα που μιλάμε και για ένα νέο ταμείο ανάκαμψης που θα πλησιάσει τα 37 δις, ίσως για τη χώρα μας, μπορεί και παραπάνω. Εδώ είναι η χρυσή ευκαιρία να υπάρξει μια σωστή διαβούλευση, μια σωστή εκτίμηση της κατάστασης, να μην αποφασίζουν λίγοι για τους πολλούς, να μην αποφασίσουν μόνο οι βιομήχανοι και ο ΣΕΒ, αλλά να αποφασίσουν και τα επιμελητήρια και η ΓΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ όσοι μπορούν περισσότερα, γιατί έχουμε πραγματικά και πολύ καλές ιδέες και πολύ καλές προτάσεις
άμεσα εφαρμόσιμες, γιατί βγαίνουν μέσα από την καρδιά της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση που σε κάθε περίπτωση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η επιχειρηματικότητα πλήττεται ευθέως. Είναι πολύ πιθανό, χωρίς κανείς να καταστροφολογεί, ένα τσουνάμι λουκέτων και το ζητούμενο είναι να αναχαιριστεί στο μέτρο του δυνατού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και συζητάμε για τα της οικονομίας, το τι μπορεί να συμβεί ώστε η ελληνική οικονομία μετά τα όσα συμβαίνουν και εν μέσω δεύτερου lockdown να σταθεί όρθια στα πόδια της. Κύριε Λεμονίδη, αν σας πω ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κυγγέλιας δήλωσε ευθέως ότι είναι ανεδαφικό να μιλάμε για άρση του lockdown στο τέλος του μήνα, δεν θα σας ξαφνιάσω σε καμία περίπτωση. Τα λέγαμε για την αρχή της εκπομπής. Απλά υπάρχει και μια συγκεκριμένη δήλωση σημερινή του κυρίου Κικίλια που ουσιαστικά λέει επισήμως αυτό που μπορούσε να καταλάβει ο καθένας. Το θέμα είναι το εξής, με αυτά τα δεδομένα, σύσος κλάδος, τι συγκεκριμένα ζητάτε από την πολιτεία? Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι για την πολιτεία δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολες αυτές οι αποφάσεις. Τι συγκεκριμένα ζητάτε, ούτως ώστε να σταθείτε όρθιοι? Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς ήμασταν συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά την εξαγγελία για τις 30 Νοεμβρίου. Διότι και το Μάρτιο αυτό που ζήσαμε ήταν ότι ανά δύο εβδομάδες άλλαζε η ημερομηνία της άρσης του lockdown και φτάσαμε στις 11 Μαΐου. Εκ των προτέρων ξέραμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να ανοίξουμε στις 30 Νοεμβρίου. Από εκεί και μετά, βλέποντας και τα νούμερα όσον αφορά τα κρούσματα αλλά και τις ημερήσιους θανάτους αλλά και την πληρότητα των ΜΕΘ, βλέπουμε ότι ο τομέας της υγείας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί όσον αφορά τα προβλήματα στον τομέα της υγείας, και επειδή ο τομέας της υγείας είναι άρρηκτα συνδεμένος και με τον τομέα της οικονομίας, είναι λογικό να επακόλουθο να υπάρχει η μετατόπιση της ημερομηνίας όσον αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων. Εμείς από την πρώτη στιγμή και από τον Μάρτιο έχουμε καταθέσει προτάσεις οι οποίες είναι υλοποιήσιμες, εύκολα εφαρμόσιμες αλλά και κοστολογημένες. Ενδεικτικά μερικές. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από... Μιλάμε τόση ώρα για τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν τα καταστήματά μας. Οι υποχρεώσεις λοιπόν είναι οι φορολογικές, είναι οι ασφαλιστικές, είναι το ενίκιο, είναι οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές μας. Έτσι λοιπόν, ας πάρουμε ένα-ένα να τα δούμε. Είναι το ενίκιο το οποίο εμείς λέμε ότι τουλάχιστον μέχρι την άρση των προβλημάτων της πανδημίας, διότι δεν είναι μόνο το πότε θα γίνει η άρση του lockdown. Να ξέρουν κάτι οι θύνοντες, ότι ακόμα και όταν έγινε η άρση του lockdown κατά το μήνα Μάιο, το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα έπρεπε να συνεχιστεί, όπως το είχαμε ζητήσει και μέχρι τέλος του 2020, το 60-40 όσον αφορά το 60% και το 40% όσον αφορά το θέμα του ενοικίου. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε να πληρώνει κάποιος ενίκιο ενώ είναι κλειστός, έστω και το 60%. Δεν μπορούμε να μιλάμε με μείωση 50% στο τζίρο μας τον μηνιαίο, να μιλάμε ότι μπορεί να αποπληρώσει το ενίκιο. Η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο τομέα άφησε τις δύο πλευρές να τα βρούνε μεταξύ τους ουσιαστικά, κάτι το οποίο ήταν λάθος. Αν προχωρήσουμε στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό, θα δούμε λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπαν και οι προραλήσαντες σε προηγούμενη σύνδεση, ότι μετατέθηκαν απλά όλες αυτές οι σωρευτικά υποχρεώσεις, οπότε τις βρήκαμε μπροστά μας κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο, τους δύο μήνες κατά τους οποίους τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, όπου μπορούμε να λεγόμαστε ως τουριστική περιοχή και τουριστικός προορισμός, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ο τζίρος από το τουριστικό προϊόν ελαχιστοποιήθηκε, άρα δεν είχαμε την ανάλογη βοήθεια και την ανάλογη ρευστότητα. Εάν προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα ζητήματα, θα δούμε πραγματικά ότι, ξαναλέω, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες η μοναδική η οποία υλοποιήθηκε όσον αφορά όλο αυτό το πλαίσιο της πανδημίας σε οικονομικό επίπεδο ήταν το θέμα των σούπερ μάρκετ, που απαγορεύτηκε να απολούν προϊόντα πλην
πρώτης ανάγκης και τροφίμων. Κάτι το οποίο εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας το είχαμε ζητήσει από τις 3 Απριλίου, ίσως ο μοναδικός εμπορικός σύλλογος τόσο νωρίς που το ζήτησε, γιατί υπήρχαν παράπονα από πάρα πολλούς συναδέλφους. Και πολύ σωστά είπε ο φίλος μου ο Μάρκος ο Δέμπας, ότι εμείς όταν μιλάμε δημοσίως, δεν μιλάμε μόνο για τα προσωπικά μας ζητήματα ή μόνο ως άτομα πρόεδρος εμπορικού συλλόγου ή του πρόεδρου επιμελητηρίου. Καθημερινά δεχόμαστε παράπονα, προτάσεις και αιτιάσεις από πάρα πολλά μέλη μας και μεταφέρουμε την αγωνία και τον πόνο όλων των συναδέλφων. Αυτός είναι και ο ρόλος μας, διότι η ψυχολογία γενικότερα, όχι μόνο στους καταναλωτές, αλλά και στους επιχειρηματίες, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το επιχειρήν. Και η ψυχολογία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να δούνε οι ηθήνοντες, διότι εμείς που ζούμε στην πραγματική οικονομία και μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει κέρδος, τι σημαίνει επιχείρηση, τι σημαίνει ρευστότητα και τι σημαίνει πραγματική επιβίωση καθημερινή. Δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες στα καταστήματά μας. Ακόμα και όταν δεν βρισκόμαστε στα καταστήματά μας, γι' αυτά σκεφτόμαστε. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς θα βρεθεί μια λύση για να μπορεί να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση. Αλλά σε τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες πρωτόγνωρες καταστάσεις, οι οποίες δεν τις έχουμε ξαναζήσει, θα πρέπει να ενσκύψουν όλοι οι ηθήνοντες και να καταλάβουν ότι δεν είναι δυνατό να βάζουν προσχώματα, ακόμα και για τα ανταποδοτικά τέλη, ένα πολύ μικρό ζήτημα θα βάλω εγώ, όπου η αποκεντρωμένη π.χ. έβγαλε μια απόφαση ελαφρά την καρδία και έκανε μη δεκτή, δεν δέχτηκε την απόφαση ενός Δημοτικού Συμβουλίου που όλες οι δημοτικές παρατάξεις συμφώνησαν το ώστε να υπάρχει απαλλαγή των ανταποδοτικών τελών, των τελών χρήσης και νοχρήστων χώρων. Αν είναι δυνατόν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν κάποιες θέσεις, οι καρακλοκένταυροι θα το πω εγώ, να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και να ακυρώνουν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. Είναι ένα ακόμα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ευτυχώς που εδώ στην περιοχή μας και στην πόλη μας, στην Καβάλα, έχουμε και τον Δήμαρχο μαζί μας, έχουμε όμως και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι λοιπόν, ξαναλέω, θα πρέπει να γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις απαλλαγή πολλών οικονομικών ζητημάτων και τελών, αλλά και διαγραφή πλέον πολλών υποχρεώσεων, διότι δεν μπορούμε να δούμε το φως στο τούνελ. Θα πρέπει να το καταλάβουν οι ηθήνοντες ότι στην κατάσταση στην οποία είμαστε διασωληνωμένοι, θα πω εγώ, το εμπόριο, πλέον είμαστε στην εντατική και μάλιστα διασωληνωμένοι, θα πρέπει να βρούνε το μείγμα αυτό των φαρμάκων, το οποίο θα είναι πρωτόγνωρο για να μπορούν να μας επαναφέρουν στη ζωή. Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, ένα μήνα πριν αποστείλατε κοινή επιστολή 6 οργανώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Βεστάγκερ, για τα προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Ποια ήταν η ανταπόκριση από την πλευρά του Ευρωπαίου Αξιωματούχου και ποια τα περιθώρια κοινής δράσης σε ένα πρόβλημα, σε ένα διέξοδο, το οποίο είναι παγκόσμιο και φυσικά πανευρωπαϊκό. Το μοναδικό καλό στην όλη ιστορία, αν υπάρχει καλό στην όλη αυτή η ιστορία, είναι ότι αυτή τη φορά δεν είμαστε μόνοι εμείς οι Έλληνες οι περίεργοι, αλλά πρόκειται για ένα παγκόσμιο και φυσικά πανευρωπαϊκό ζήτημα. Πρέπει να πούμε ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα 6 οργανώσεων από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία έφερε ένα αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα ήταν ότι σε σχέση με τις πάγιες ανάγκες των δαπάνες των επιχειρήσεων δόθηκε μία δυνατότητα κάλυψης του 70% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, του 90% για τις μικρές, με την αύξηση του ορίου του de minimis, της διάταξης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις ίσονες σημασίας ενισχύσεις. Αυτό είναι θετικό. Βέβαια, θα πρέπει για να υλοποιηθεί να υπάρχουν τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και μια και φύγαμε από τα εθνικά όρια και πήγαμε στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι οι ρυθμοί ανταπόκρισης από τη λήψη αποφάσεων μέχρι την λειτουργία των όποιων χρηματοδοτικών εργαλείων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ αργή. Έχουμε ακούσει, δηλαδή πριν από μερικές μέρες,
Εκταμιεύθηκαν τα πρώτα 2 δισεκατομμύρια σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ΣΟΥΡ. Το ένα δισεκατομμύριο είναι άτοκο, το άλλο δισεκατομμύριο είναι με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και μια και μιλάμε για το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, θα πρέπει να επαναφέρω στη συζήτηση το θέμα της κάλυψης, της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών. Το πρόγραμμα ΣΟΥΡ για τις ελληνικές επιχειρήσεις με τη δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, οι οποίες είναι περίπου στο 60% των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη δεκαετία, δεν είναι λειτουργικό. Και αυτό φαίνεται πόσες επιχειρήσεις έχουν προστρέξει στο πρόγραμμα συνεργασία. Θα πρέπει λοιπόν να το ξανασκεφτούμε. Παρά τα 4 lifting που έχουν γίνει στο πρόγραμμα συνεργασίας, φαίνεται να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες ελληνικής επιχειρηματικότητας και η προσέλευση επιχειρήσεων και εργαζομένων να είναι ελάχιστη σε σχέση με τον αριθμό των επιχειρήσεων και τον αριθμό των εργαζομένων. Και θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της επιδότησης ή του 100% του μη μισθολογικού κόστους ή ένα μεγάλο ποσοστό του μη μισθολογικού κόστους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις να επιδοτήσουμε την εργασία και όχι την ανεργία. Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους μας ότι από την 1η Οκτωβρίου, μετά από πρωθυπουργική εξαγγελία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τρέχει το πρόγραμμα για την επιδότηση στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων για νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά καλό πρόγραμμα. Είναι κάτι που ζητούσε διαχρονικά η επιχειρηματικότητα, αυτή η επιδότηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για ένα εξάμηνο. Αλλά αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η επιχειρηματικότητα της χώρας είναι ένα αντίστοιχο πρόγραμμα κάλυψης του 100% του ασφαλιστικού κόστους για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Θα στοιχήσει σε τελική ανάλυση πολύ λιγότερο σε κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό ή για το πρόγραμμα ΣΟΥΡ το κόστος που έχει να πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός, δίνοντας ή αναστολές συμβάσεων εργασίας, πληρώνοντας τις αναστολές συμβάσεων εργασίας ή καταβάλλοντας μετά το κλείσιμο επιχειρήσεων το επίδομα ανεργίας. Εάν πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι ένας εργαζόμενος έχει ένα μισθό της τάξης των 1.000 ευρώ, οι ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται στα 360 ευρώ. Ιδιαίτερα μετά την 1η του Γενάρη, που πέφτουν κατά 3% οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό σημαίνει ότι είναι μικρότερο από το επίδομα ανεργίας που είναι στα 440. Αντιλαμβάνεται δηλαδή κάποιος ότι καλύτερα να επιδοτήσουμε την εργασία παρά να έρθουμε να θεραπεύσουμε την ανεργία πληρώνοντας πολλαπλάσιο κόστος. Αυτό, κύριε Καβαθά, το λέμε σε αυτή τη χώρα πολλά χρόνια και δυστυχώς δεν γίνεται. Είναι σίγουρα προτιμότερο να επιδοτείς την εργασία παρά την ανεργία. Κύριε Δέμπα, τον κύριο Λεπτή, συγγνώμη που σας διακόπτω, στο ότι αυτοί που αποφασίζουν είναι οι γνωστοί δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι είναι εκτός πραγματικότητας και εκτός αγοράς εργασίας και δεν αντιλαμβάνονται πώς βγαίνει το μεροκάματο σε μια επιχείρηση, τι πάει να πει έρχεται το τέλος του μήνα που πρέπει να καλύψουμε και τους μισθούς και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις και το ΦΠΑ και τους προμηθευτές και τις ΔΕΚΟ και το ενίκιο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε την επιχείρησή μας. Για να δώσουμε δουλειά σε εκατομμύρια συμπολίτες μας και μην ξεχνάτε ότι ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα είναι εργοδότης περισσότερων από 2,5 εκατομμύρια Ελλήνων. Μάλιστα. Κύριε Δέμπα, 37 δις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Αλήθεια, αυτά τα χρήματα πώς θα διατεθούν στην Ελλάδα, δηλαδή θα τα κινήσουν οι τράπεζες? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά τα 37 δις ήδη βλέπουμε ότι ανακοινώνονται κάποιοι βασικοί άξονες προτεραιότητας για το πού θα κατευθυνθούν. Όπως για παράδειγμα βλέπουμε πολύ έντονα να μιλάμε για την πράσινη οικονομία, για την ανάπτυξη και ενίσχυση της φιλικότητας προς το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Βέβαια το ερώτημα σήμερα είναι
αυτό ακριβώς έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Και γι' αυτό φυσικά σας είπα ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία μέσα και από αυτό το ταμείο το οποίο έχει δημιουργηθεί και δημιουργείται, αλλά νομίζω και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναγκαστικά θα αναγκαστεί, εκτιμώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει, και εύχομαι να το κάνει το συντομότερο δυνατόν, γιατί ουσιαστικά τη βοήθεια της Ευρώπης δεν την έχουμε δει σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση που βιώνουμε. Ακούμε μόνο λόγια, και παρόλο που βλέπουμε ότι και οι ισχυρές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία πλήττονται πλέον και αυτές οικονομικά από αυτή την κρίση, και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις γενναίες αρχικά στις Βρυξέλλες. Αποφάσεις οι οποίες το έχω προτείνει πολλές φορές, ότι το να εκδοθεί νέο χρήμα, να το πω έτσι απλά, αυτό που λέγαμε όταν είχαμε ακόμα την δραχμή, άσχετα αν θα αυξήσει κατά μισή μία μονάδα τον πληθωρισμό, νομίζω ότι θα είναι μία κίνηση που θα δώσει και ένα μήνυμα ότι πραγματικά έρχεται στήριξη στην αγορά και στην οικονομία, γιατί αυτή τη στιγμή και το τραπεζικό σύστημα να αρχίσει να λειτουργεί, εάν δεν έχει χρήμα στα ταμεία του, να το πω έτσι, στα σεντούκια του, να δώσει στον κόσμο, δεν πρόκειται να λειτουργήσει τίποτα. Επομένως, αυτό το, τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να μην μείνουμε μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, νομίζω ότι είπα και λίγο πριν, ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί σε μία βάση που πραγματικά θα δει σήμερα τι ανάγκες έχουν δημιουργηθεί μετά την COVID ή κατά την COVID εποχή, έτσι ώστε να κατευθυνθούν αυτοί οι πόροι στοχευμένα σε κλάδους και σε σημεία και σε περιοχές που πραγματικά χρήζουν ανάγκης, γιατί σήμερα που μιλάμε δεν είναι μόνο, θα λέγαμε, οι πληττόμενες επιχειρήσεις που είναι χιλιάδες, αλλά νομίζω πλέον το σύνολο της οικονομίας έχει πληγεί. Είναι επομένως κρίσιμο σήμερα που μιλάμε και μέσα από αυτή την συζήτηση και από αυτό το πάνελ βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Γίνονται κάποια πράγματα σε μια σωστή κατεύθυνση, αλλά η επόμενη μέρα για την εθνική μας οικονομία δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση που βιώνουμε, ναι, μεν μιλάμε για την υγεία μας, αλλά εάν χάσουμε στο τέλος και την, θα λέγαμε, την υγεία μας εξαιτίας της φτώχειας και εξαιτίας της συρρήκνωσης που θα έχει υποστεί η οικονομία μας, θα είναι από εκεί και πέρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα συμφωνήσω και με τον κύριο Καβαθά ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και πραγματικά να έχουμε απαντήσεις ουσιαστικά, άμεσες και στρατηγικά υλοποιήσιμα γρήγορες, γιατί ο ασθενής δεν θα αντέξει άλλο. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι πλέον όλη η Ευρώπη που αυτή τη στιγμή καταπιέζεται και συνθλίβεται οικονομικά, και θα πρέπει πραγματικά να πάρθουν γενναίες αποφάσεις και στις Βρυξέλλες και στις εθνικές κυβερνήσεις. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μείνετε μαζί μας για τον επίλογο αυτής της κουβέντας και μια προσπάθεια ειχνηλάτησης της επόμενης μέρας στη μετά COVID εποχή, αν και είναι πολύ νωρίς να μιλήσει κανείς για αυτή την εποχή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής συζήτησης για τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και των μέτρων για την αντιμετώπιση της στην αγορά, την αγορά που πλήττει, την αγορά που στενάζει σε αυτό το δεύτερο lockdown, που δεν ξέρουμε ακριβώς πότε τελειώνει. Άλλωστε, πριν από λίγο ο Βασίλης Κικίλιας θεώρησε απλά αδύνατο να κάνει κανείς λόγο αυτή την ώρα για την άρση του lockdown. Μια τελευταία κουβέντα έτσι από τον καθένα, και αν μπορούμε να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξίας μέσα σε αυτό τον απόλυτο ζόφο που ζούμε. Κύριε Λεμονίδη. Κύριε Σφιτσέρη, η επόμενη μέρα καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι
πρέπει να μας βρει όλους υγιείς. Θα πρέπει να ευχόμαστε αυτό το πρώτο στο αγαθό, την υγεία να την έχουμε όλοι μας, εμείς, οι συμπολίτες μας, οι οικογένειές μας, που είναι το βασικό. Οπότε θα πρέπει να βγάλουμε το μήνυμα καταρχάς ότι να είμαστε υγιείς, να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών δημοξιολόγων, των ιατρών, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υγεία, είναι αυτοί οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στην υγεία τη δική μας, αλλά και αργότερα να δούμε και την υγεία των επιχειρήσεων, γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι άμεσα αλληλένδετη. Εμείς κάνουμε το χρέος μας απέναντι στα μέλη μας, όπως φυσικά και τα επιμελητήρια, όλοι οι φορείς της αγοράς, καταθέτουμε τις προτάσεις, μεταφέρουμε τους προβληματισμούς και τις αιτιάσεις όλων των μελών μας, προασπίζοντας τα συμφέροντα πρωτίστως των μελών μας και των συναδέλφων μας. Από εκεί και μετά θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι, όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι οι μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, το είπε και ο ίδιος, είναι πιο ασφαλείς και είναι πολύ μικρότερες αιστείες διασποράς του ιού. Οπότε θα πρέπει να δούμε όσον αφορά το άνοιγμα, να μην συμβεί αυτό που συνέβη τον Μάιο, ο εμπεγμός, θα πω εγώ, με τα λόγω γνώσεως το λέω, ο εμπεγμός, όπου μας είχαν υποσχεθεί ότι θα ανοίγαμε στις 4 Μαΐου οι μικρές επιχειρήσεις, αλλά αυτού είδαμε τις 4 Μαΐου να ανοίγουν κάποιες μερικές μεγάλες επιχειρήσεις και το λιανεμπόριο στο σύνολό του να ανοίγει στις 11 Μαΐου, είναι επιτακτική ανάγκη όταν θα έρθει το lockdown να γίνει ακριβώς αντίστροφο όπως είχε γίνει το Μάιο και να γίνει με τη λογική σειρά οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι μικρές εστίες διασποράς του ιού να ανοίξουν πρώτες και να αφήσουν μετά τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν έχω κάτι άλλο να πω όσον αφορά τον τομέα της οικονομίας. Νομίζω ότι οι προτάσεις μας, πολλές από αυτές έχουν κατατεθεί, λίγες από αυτές έχουν υλοποιηθεί. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον και στο άμεσο μέλλον θα αδράξει την ευκαιρία η κυβέρνηση τους ώστε να καταθέσει σημαντικές οικονομικές βοήθειες και χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία να περάσουν άμεσα και να έχουμε την απαραίτητη ρευστότητα άμεσα στις επιχειρήσεις μας και ευχόμαστε για άλλη μια φορά υγεία σε όλο τον κόσμο. Κύριε Δέμπα. Κύριε Πιτσέρη, κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σας και πραγματικά σας ευχαριστώ που μας δώσατε μέσα από την πρόσκληση να τοποθετηθούμε σε πολύ επίκαιρα θέματα, θα πρέπει ίσως να δώσουμε λίγο και ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αν και πραγματικά είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βιώνουμε όλοι μας καταρχήν τον φόβο της υγείας μας, της προσωπικής μας υγείας. Ακούμε πολλά κρούσματα πλέον στη γειτονιά μας, στον περίγυρό μας, στους φίλους μας. Άρα πρωταρχικό ρόλο θα παίξει η προστασία, η ατομική προστασία η δική μας και της οικογένειάς μας, έτσι ώστε να παραμείνουμε υγιείς και την επόμενη μέρα να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε και την οικονομία μας. Πιστεύω ότι και η κυβέρνηση αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι κάνουν μια μέγιστη προσπάθεια σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση για να πάρουν όσο το δυνατόν τα πιο σωστά μέτρα. Το ίδιο προσπαθούμε και εμείς ως επαγγελματίες, ως επιχειρηματίες να κρατηθούμε ζωντανοί, να επιβιώσουμε για να ζήσουν οι οικογένειές μας και φυσικά για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε την επόμενη μέρα. Άρα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα ότι σε αυτή την δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας από τον πόστο και το ρόλο που έχει ότι θα πρέπει να είναι αντάξιος αυτόν τον οποίον έχει αναλάβει να υλοποιήσει και με αυτό εννοώ και την κυβέρνηση και εμάς τους ίδιους και το δημόσιο τομέα και τον τομέα της υγείας, όλους τους τομείς και κλάδους, σε αυτή τη φάση να υπερβάλλουμε τους εαυτούς μας και πραγματικά να μείνουμε ενωμένοι και να είμαστε υγιείς, αλλά και να σώσουμε το κομμάτι της οικονομίας που θα το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη την επόμενη μέρα. Βλέπω επομένως και τον αγαπητό Βασίλη που έχει στολίσει και το σπίτι έτσι χριστουγεννιάτικα και δίνει και μια νότα, θα λέγαμε, χαράς και αισιοδοξίας. Ελπίζω και τα καταστήματα, τα μικρά καταστήματα να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν και να μπει έστω αυτή η γιορτινή εικόνα και διάθεση. Περνάμε δύσκολες στιγμές σίγουρα. Είπαμε πολλά αυτό περίπου το δίωρο που θα κλείσουμε σε λίγο, αλλά εκτιμώ κρατάμε όλοι την υγεία, την αισιοδοξία και ότι στο τέλος πάλι με τη δύναμη του Θεού όλα θα πάνε καλά. Κύριε Καπαθά, μέσα σε όλο αυτό το ζωφερό σκηνικό μπορούμε να βρούμε
αισιοδοξία είναι και καλά το είπε ο Μάρκος ο Δέβας. Ο Βασίλης Λεμονίδης στόλισε εκεί το δέντρο, μπορεί να το στολίσετε κι εσείς. Είναι και αυτό κάτι και χρειάζεται να παίρνουμε ανάσες και από τα μικρά, αλλά μπορούμε να βρούμε κάποιο στοιχείο στα αλήθεια αισιοδοξία σε αυτή τη συγκυρία. Κύριε Σπετσέρη, η μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, ο Έλληνας επαγγελματίας έμπορος βιοτέχνης, έχει μάθει να είναι αισιόδοξος, να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Το επιχειρήν είναι ένα δύσκολο άθλημα και πρέπει να είσαι αισιόδοξος και δυνατός για να μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες ενός μαραθωνίου δρόμου που έχει και ανηφόρες και ίσωμα και κατηφόρες. Θα παλέψουμε και θα το ξεπεράσουμε. Τρία μηνύματα επιτρέψτε μου. Πρώτο μήνυμα, μένουμε ασφαλείς, μένουμε υγιείς. Τηρούμε αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Προσέχει ο καθένας τον εαυτό του, το διπλανό του, την οικογένειά του, το φίλο του, το συγγενή του. Για να είμαστε στο προσκλητήριο όλοι υγιείς και παρόντες. Το δεύτερο μήνυμα είναι προτιμάμε ελληνικά προϊόντα. Προτιμάμε επιχειρήσεις του τόπου μας, της γειτονιάς μας, της συνοικίας μας, τις διπλανές επιχειρήσεις από το σπίτι μας, από τους τόπους δουλειάς, δίνοντας έτσι δουλειά στους δικούς μας ανθρώπους, στα παιδιά μας, στους συγγενείς μας, στους φίλους, στους γείτονες. Και κερδίζοντας την υπεραξία που παράγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και η υπεραξία αυτή μένει στον τόπο. Δεν φεύγει και δεν χάνεται στο εξωτερικό. Και το τρίτο μήνυμα είναι ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Η επιχειρηματικότητα της χώρας, οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες είναι διασωληνωμένοι. Και δεν μπορεί ο γιατρός, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η κυβέρνηση, να ανοιγοκλίνει τη στρόφιγγα του οξυγόνου. Χρειαζόμαστε σταθερά οξυγόνο. Χρειαζόμαστε σταθερά μέτρα στήριξης για να επιζήσουμε, να ξεπεράσουμε την πανδημία, να ξεπεράσουμε και την οικονομική κρίση για ένα καλύτερο αύριο που το οφείλουμε εδώ και 10 χρόνια και στα παιδιά μας και στη χώρα και σε αυτούς που ξενιτεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Καβαθά, κύριε Λεμονίδη, κύριε Δέμπα, σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε σε αυτή την εκπομπή. Ελπίζω να συμβάλαμε στο να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία και να ευχηθούμε όλοι όλα κάποια στιγμή να περάσουν με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, γιατί οι απώλειες σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και εσάς που μείνατε συντονισμένοι στο Σέντερ για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ.